Διάλειμμα ότι θα έχουμε στην συντροφιά μας τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνασπισμού Εθνική Δημιουργία. Τον βλέπετε ήδη στους δέκτες σας. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πάμε λίγο στον τομέα της οικονομίας, να ξεκινήσουμε δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος σε αυτό το ακαθόδες κομμάτι που αφορά την πλειονότητα των πολιτών. Διότι βλέπουμε και δημοσκοπικά. Ιεραρχεί ο κόσμος στην ακρίβεια και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά του. Σχεδόν στο 33%. Βέβαια. Ως πρόβλημα, ως μείζον πρόβλημα, αναγάγουν οι πολίτες αυτό το οποίο καίει τα νοικοκυριά και την τσέπη τους. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση, πώς θεωρείτε ότι μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, το πρόβλημα της ακρίβειας, πώς κρίνετε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης αλλά και τις προτάσεις που υπάρχουν από την αξιωματική αντιπολίτευση? Ναι, χθες το βράδυ είχαμε την εκδήλωση στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί παρουσίασα το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Με την Ιρλανδία μπήκαμε στο μνημόνιο την ίδια χρονιά, το 2010. Η Ιρλανδία όμως σε 3 χρόνια βγήκαν από το μνημόνιο και σήμερα είναι μία από τις πιο παραγωγικές χώρες στον κόσμο, με κατακεφαλή εισόδημα για κάθε Ιρλανδό 100.000 δολάρια. Εμείς έχουμε 20.000. Τι κάναν οι Ιρλανδοί που δεν κάναμε εμείς? Απελευθέρωσαν την οικονομία. Κράτησαν χαμηλή τη φορολογία και προσήλκησαν πολλές ξένες επενδύσεις, προσφέροντάς τους ένα περιβάλλον φιλικό προς το επιχείρημα. Εμείς ακολουθούμε την σοβιετική πατέντα, η οποία βούλιαξε τη χώρα. Δηλαδή υπερφορολόγηση και μοίρασμα επιδομάτων σε δίθεν ευάλωτους και ευπαθείς και, εν πάση περιπτώσει, χρήση αυτού του μηχανισμού άγρας ψήφων μέσω πελατειακών σχέσεων. Η οικονομία δυναμώνει όταν υπάρχουν επενδύσεις. Και οι επενδύσεις δεν έρχονται σε μια χώρα στην οποία δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο, στην οποία πρέπει ο υπουργός να πάρει τηλέφωνο το δημόσιο υπάλληλο για να ξελασπώσει μια υπόθεση που έχει λιμνάσει, ας πούμε, στη γραφειοκρατία. Αυτό είναι ένα περιβάλλον αρνητικό προς το επιχειρήν. Μπορώ να αναφέρω και χιλιάδες άλλα πράγματα, όπως την αργή απονομή δικαιοσύνης, τη δεδαλώδη νομοθεσία που άλλα ισχύουν, άλλα δεν ισχύουν, τους νόμους που δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, σκεφτείτε να έρθει να επενδύσει κάποιος και να κάνει διαδήλωση το ΠΑΜΕ και να περιφρουρήσει μια απεργία εμποδίζοντάς το να πάει στη δουλειά του. Ναι. Εμείς προτείνουμε ως Εθνική Δημιουργία μια φορολογική επανάσταση, την καθιέρωση του γραμμικού φόρου, του flat tax, με 15% ενιαίο συντελεστή ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα. 15% επίσης ΦΠΑ και 9% στα είδη πρώτης ανάγκης. Με όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα. Έτσι θα εξαφανιστεί η φοροδιαφυγή, διότι θα καταστεί ασύμφορη. Δηλαδή θα ζητάς απόδειξη από τον υδραυλικό, γιατί θα την περάσεις τα έξοδά σου και θα εκπέσει. Δεν θα φορολογηθείς για χρήματα που ήδη φορολογήθηκες καθώς έχεις πληρώσει ΦΠΑ. Σήμερα η κυβέρνηση φορολογεί το μη εισόδημα. Δηλαδή ξέρει ότι τα λεφτά δεν τα έχεις στην τσέπη, σου λέει δεν την αναγνωρίζω αυτή την απόδειξη και σε ξαναφορολογώ σαν να τα έχεις τα χρήματα και σε φορολογώ με ειδικούς φόρους, με τέλη, με φόρο πάνω στον φόρο, όπως είναι, ας πούμε, οι φόροι που πληρώνουμε ΦΠΑ στον ειδικό φόρο των καυσίμων, των τελών κινητής τηλεφωνίας, φόρος στο μη εισόδημα, όπως είναι τα κτίρια οέμφυα, ας πούμε, τα τεκμαρτά εισοδήματα. Δηλαδή υπάρχει μια φοροκαταιγίδα η οποία κοστίζει πάρα πολύ στην τσέπη του Έλληνα, δεν του μένουν χρήματα. Και η κυβέρνηση, για να γλυκάνει, ας πούμε, την φοροπηθική της πολιτική, πετάει και μερικά επιδόματα τα οποία είναι ένα μικρό μέρος αυτών που εισπράττει. Για τον έμφυα, έτσι, πρόεδρε. Δεν αναπτύσσεται κανένα κράτος. Για τον έμφυα, είπατε. Επειδή βλέπουμε ότι ο έμφυα, ενώ παλιά ήταν στην ατζέντα πολλών κομμάτων, κατά τη διάρκεια, κυρίως στην αφετηρία της εφαρμογής του, βλέπουμε τώρα ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα των κομμάτων. Δηλαδή, κανένα κόμμα δεν μιλάει για κατάργηση, για μείωση. Υπάρχει στη δικιά μας. Υπάρχει στη δικιά μας. Τα σπίτια, η ακίνητη περιουσία θα πρέπει να πληρώνει τέλη στους Δήμους για υπηρεσίες που δέχεται από τους Δήμους. Είναι απολύτως παράλογο, ανήθικο και οδηγεί στη δίμευση των περιουσιών των Ελλήνων το να φορολογείς ένα σπίτι απλά και μόνο επειδή υπάρχει, το οποίο αγοράστηκε με φορολογημένα λεφτά. Κύριε Πρόεδρε. Όπου εφαρμόστηκε ο flat tax,
Παρακαλώ. Επειδή μιλάτε. Κύριε Μητσοτάκη, πώς να σχολιάσει. Ναι, για τον έμφυα που λες τον... ότι θα μειωθεί ο έμφυα κατά 10% σε περίπτωση ασφάλειας για φυσικές καταστροφές. Το βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι το οποίο θεωρείται ότι μπορεί έτσι, να έχει ευεργετική επίδραση. Ο έμφυα θα πρέπει να καταργηθεί. Είναι φόρος που επιβάλλεται σε μη εισόδημα. Είναι πολύ απλό. Και αν κάποιος δεν έχει εισόδημα και έχει κληρονομήσει κάποιο σπίτι ή έχει αγοράσει ένα σπίτι, ας πούμε κάπως ακριβό την εποχή της ευμάρειας, δεν μπορεί να κόψει ένα μέρος του τείχου, ας πούμε, να πάει 5 τούβλα στην εφορία, να πει δεν έχω λεφτά, πάρτε αυτά. Άρα στην πραγματικότητα οδηγείται στην εκποίηση της περιουσίας. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ασφαλίζονται, συγγνώμη, το ότι πρέπει να ασφαλίζονται τα σπίτια, βεβαίως είναι σωστό, αλλά όχι να είναι κίνητρο η μείωση του έμφυα. Σας είπα, το δικό μας πρόγραμμα είναι ο έμφυα να καταργηθεί. Άλλωστε, ο έμφυα φέρνει μόνο 2,6 δις στα ταμεία του κράτους. Ας τα συγκρίνουμε με τα 5 δισεκατομμύρια που πληρώνουμε για τόκους κάθε χρόνο, ακόμα δεν πληρώνουμε χρεολύσια. Από το 2032 και μετά θα πρέπει να πληρώνουμε και χρεολύσια. Η οικονομία δεν πάει καλά. Παρά τη μαγική εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είχαμε μεν πρωτογενές πλεόνασμα 270 περίπου εκατομμυρίων, αλλά δεν υπολογίσαμε τις ανάγκες αποπληρωμής των τόκων. Οι τόκοι βγαίνουν από την τσέπη του πολίτη. Πρέπει περίπου 5 δις το χρόνο να πληρώνουμε σε τόκους. Και αν δούμε τα οικονομικά στοιχεία φέτος, τα περσινά, του τέλους του 2022, με αυτά που είχαμε όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, είναι πολύ δυσμενέστερα. Μπήκαμε στο μνημόνιο με 320 δισεκατομμύρια χρέος. Έχουμε 400,3 δισεκατομμύρια χρέος το Δεκέμβριο του 2022. Ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ όταν μπήκαμε στο μνημόνιο ήταν 126%. Σήμερα είναι περίπου 200%. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για την μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που ουσιαστικά έχουν πληγεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο είναι το δικό σας πρόγραμμα, τι είναι η πρότασή σας αναφορικά με τις συντάξεις και γενικά με τη μερίδα των ανθρώπων αυτών που έχουν δει τεράστιες και μειώσεις, αλλά και την ακρίβεια την αισθάνονται πραγματικά στην τσέπη τους κυριολεκτικά. Παρουσίασα και εκεί την αλλαγή που έκανε η Ιρλανδία από το δίθεν διανεμητικό μοντέλο, το οποίο είναι μια πυραμίδα. Δηλαδή, το συνταξιοδοτικό μας σύστημα είναι ένα αεροπλανάκι. Οι νέες γενιές πληρώνουν τις προηγούμενες. Δεν υπάρχει ένας κουμπαράς στον οποίο να καταλήγουν, ένας ασφαλιστικός λογαριασμός δηλαδή, στον οποίο να καταλήγουν τα χρήματά σας και τα χρήματα που βάζει ο εργοδότης σας ως ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά στην πραγματικότητα είναι φόροι. Απλώς το ονομάζουμε έτσι ασφαλιστικό σύστημα για να έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε ασφαλιστικό σύστημα. Εκτός από την επικουρική. Που τώρα λειτουργεί κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Κεφαλαιοποιητικό θα έπρεπε να είναι όλο. Διότι όλο. Αν πάρω λιγότερα χρήματα από αυτά που έχω καταβάλει αναλογιστικά, τότε με κλέβει το κράτος. Εάν πάρω περισσότερα, κλέβω εγώ το κράτος. Άρα θα πρέπει οι συντάξεις να αφορούν τον ασφαλισμένο και ο ίδιος να αποφασίζει σε ποια ηλικία θα βγει στη σύνταξη και τι χρήματα θα πάρει. Προφανώς, όταν βγει κάποιος νωρίς στη σύνταξη, θα πάρει μικρότερη σύνταξη, διότι έχει λιγότερα χρόνια εργασίας και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα, κάποιοι συνταξιούχοι είδαν τη σύνταξή τους να μειώνεται και τα έχουν με το κράτος, δηλαδή θεωρεί ότι το κράτος τους αδίκησε, διότι το κράτος είχε υποσχεθεί κάτι άλλο. Και ο άνθρωπος οργανώνει τη ζωή του βάσει των υποσχέσεων του κράτους, τις οποίες θεωρεί αξιόπιστες. Το κράτος λοιπόν στην Ελλάδα εξαπάτησε τους συνταξιούχους, αλλά στην ουσία εξαπάτησε και τους φορολογούμενους. Διότι πολύ μεγάλος αριθμός συντάξεων ήταν πολύ περισσότερος. Δηλαδή, συνταξιούχοι έπαιρναν πολλά περισσότερα από αυτά που είχαν βάλει. Να φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν συντάξεις πάνω από 4.000 ευρώ το μήνα. Πόσες ασφαλιστικές εισφορές έδινε κάποιος για να παίρνει 4.000 ευρώ το μήνα. Και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν 10 συντάξεις ο ένας. Μπείτε στο σύστημα Ήλιος να δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι λίγοι, αλλά κάποιοι παίρνουν 10, κάποιοι 9, κάποιοι 8. Πόσες ζωές έζησε κάποιος για να πάρει 10 συντάξεις. Επομένως χρειάζεται εξορθολογισμός του συστήματος συντάξεων. Γιατί αυτό σημαίνει που την πληρώνουν. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως πρόεδρε, ότι θα μπορούσατε κάποιοι οι οποίοι έχουν, λέω εγώ, εισόδημα από άλλες πηγές να μην έπαιρναν σύνταξη, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα κριτήριο εισοδηματικό.
Προσέξτε, εμείς προτείνουμε τη μετατροπή του συστήματος από αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό. Αυτό σε περιβάλλον ύφεσης γίνεται δύσκολα. Σε περιβάλλον ανάπτυξης γίνεται πολύ εύκολα. Οι Ιρλανδοί το κατάφεραν μέσα σε 13 χρόνια. Χωρίς να πειράξουν, ας πούμε, τους παλιούς συνταξιούχους, ακόμα και αν έπαιρναν συντάξεις παραπάνω από αυτές που τους αναλογούσαν. Εμείς πληρώνουμε από τον προϋπολογισμό ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο στον ΟΟΣΑ, ήταν 17%, τώρα είναι γύρω στο 15% του ΑΕΠ, πέραν των χρημάτων που έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το ποσό το πληρώνουμε σε συντάξεις. Η λύση του προβλήματος δεν είναι ο ένας να παίρνει λεφτά από την τσέπη του άλλου. Είναι η ανάπτυξη και η Ελλάδα είναι πολύ φτωχή σε σχέση με τις δυνατότητές της. Ας πούμε η Ιρλανδία με τον μισό πληθυσμό έχει 504 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Η Νότια Κορέα που ξεκίνησε πολύ πιο πίσω από μας και πέρασε δύσκολες καταστάσεις, εμφύλιο, χούντες, πραξικοπήματα, πολιτικές δολοφονίες, έχει 3 δεκαετίες περίπου που καλπάζει και έχει σήμερα 2-3 εκατομμύρια ΑΕΠ. Η Νότια Κορέα είναι μια χώρα μικρότερη από την Ελλάδα. Το Ισραήλ είναι πολύ μικρότερο, είναι όσο η Πελοπόννησος και μεγάλο μέρος του είναι έρημος. Πλην όμως έχει τριπλάσιο ΑΕΠ από την Ελλάδα. Η Σιγκαπούρη έχει την έκταση της μισής Ρόδου. Έχει σχεδόν διπλάσιο ΑΕΠ από την Ελλάδα. Κάτι δεν κάνουμε καλά και αυτό λέγεται κρατισμός. Ο κρατισμός είτε είναι κόκκινος, είτε πράσινος, είτε μπλε, έχει συνέχεια το μακρύ του χέρι στις τσέπες μας, παίρνοντας οτιδήποτε βγάζει ο παραγωγικός Έλληνας, διώχνοντας τους παραγωγικούς Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί δεν αντέχουν να εργάζονται χωρίς να τους μένει τίποτα, για να έχει να μοιράζει επιδόματα σε ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν καμία ανάγκη επιδόματος. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να έχει κάποιος ένα μόνιμο πρόβλημα υγείας και άλλο να είναι νέος και υγιέστατος και το κράτος να του δίνει επίδομα για να αγοράζει την ψήφο του. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Να πω ότι η εθνική δημιουργία αποτελείται από τη δημιουργία ξανά με ιδρυτή εμένα και τη νέα δεξιά με ιδρυτή τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού είναι ο συνομιλητής σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.